5 λεπτά ως αντιλέγον για τη σύμβαση πλέον μιλάμε τώρα, έτσι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, μνημόνιο κατανόησης σχετικά με την οργάνωση διοίκηση, ασφάλεια, χρηματοδότηση και επάνδρωση μικτικού κλιμακίου του ΝΑΤΟ για τον ηλεκτρονικό πόλεμο. Εδώ όμως έχουμε και ένα ερώτημα το οποίο δεν το απάντησε ο κύριος Κάμενος στην Επιτροπή. Δηλαδή, κατεβαίνει από τα Δαρδανέλια ένα ρώσικο πλοίο, ένα ρώσικο πολεμικό πλοίο. Θα απογειωθεί αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν είναι άμεση απειλή για τη Ρωσία. Αυτό δεν είναι ένα λιθαράκι ακόμα στον ψυχρό πόλεμο που υπάρχει ΝΑΤΟ-Ρωσία. Πάει για θέση της αυγής. Είναι γεωπολιτική στροφή προς τη Ρωσία. Αλλαγή δόγματος. Και γενικά οι απαντήσεις που είχαμε θέσει και ακούω, τις θέτουμε συνέχεια και δεν παίρνουμε απαντήσεις, είναι ποια είναι η θέση του ΝΑΤΟ για την Κύπρο. Ποια είναι η θέση του ΝΑΤΟ για το Αιγαίο. Ποια είναι η θέση του ΝΑΤΟ για το κάζους μπέλη της Τουρκίας. Χώρα σύμμαχος είναι. Και δεν φτάνει μόνο όλα αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή. Φαίνεται και τους φίλους μας, τους Αλβανούς, με σκάφος μέσα στο Αιγαίο. Και τι να επιτηρήσουν, τι να κάνουν. Και να σας θυμίσω, για να κλείσω, να σας θυμίσω τη δήλωση του Λαυρόφ πριν καμιά εβδομάδα περίπου, ο οποίος είπε ότι οι σάπιες γεωπολιτικές πρακτικές της Δύσης έκαναν έτσι τη Μέση Ανατολή. Τους πρόσφυγες. Δυστυχώς, μην το δούμε και στο Αιγαίο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, κύριε Κούζελε. Επομένως, κύριε Παπα.